Βρήκα καινούργιο αγαπημένο χαρακτήρα! Hello! Καλώς ήρθες και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Όπως θα είδες και από τον τίτλο, ναι, άλλη μία Τρίτη που θα μιλήσουμε για το Walking Dead και αυτή τη φορά για το επεισόδιο 6. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό το βίντεο είναι και το τελευταίο, μιας και ξεκινάω vlog μας και δεν έμεινε τίποτα, 3 μερούλες μείνανε. Και μιας που θα ανεβάζω βίντεο κάθε μέρα, δεν νομίζω ότι θα ανεβάζω 2 βίντεο την ημέρα, δηλαδή την Τρίτη και την Κυριακή, οπότε ό,τι έχω να πω για το Walking Dead θα το δεις μέσα από το vlog μας. Γι' αυτό μην ξεχάσεις να πατήσεις το καμπανάκι και την εγγραφή για να με δεις αρκετά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το επεισόδιο. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο είδαμε την Τάρα και τον Heath, τους οποίους είχαμε να τους δούμε από το 12ο επεισόδιο του 6ου κύκλου. Μιας και τότε ήταν που φύγανε για 2 εβδομάδες για να πάνε να βρούνε όπλα, φαγητό και άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως τους είχα ξεχάσει αυτούς τους 2 χαρακτήρες. Εν τω μεταξύ, εγώ την Τάρα δεν την είχα και σε πολλή εκτίμηση. Καλά, ας μην μιλήσουμε για το Heath, ούτε καν ήξερα ότι υπάρχει. Και σε αυτό το επεισόδιο θέλω να πω καταρχάς ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ίσως έφταιγε ο ωκεανός, ίσως έφταιγε ότι άλλαξε λίγο το σκηνικό του Walking Dead. Φύγαμε από αυτή τη μουντίλα και το ίδιο πράγμα που κάνουν κάθε φορά. Γιατί άλλωστε κάθε φορά βλέπουμε ότι άμα φεύγουν και πηγαίνουν να ψάξουν κάτι ή να κάνουν κάτι, βλέπουμε όλο ερημιά, δέντρα, ξερά φύλλα, ξερά κλαδιά και εγώ δεν ξέρω τι. Και σε αυτό το επεισόδιο είδαμε ωκεανό, νερό, θάλασσα, βράχους, άμμο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πώς φαίνεται ότι μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Μου άρεσε αυτή η αλλαγή του σκηνικού, μου άρεσε που είδαμε άλλα πράγματα και γενικά νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο έφερε έναν άλλον αέρα στη σειρά. Επίσης αυτός ο άλλος αέρας ήρθε λόγω του ότι είδαμε καινούρια πρόσωπα. Ναι, επιτέλους είδαμε καινούρια πρόσωπα πέρα από τους σωτήρες, οκ. Ας τους αφήσουμε αυτούς στην άκρη, δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μας νοιάζουν. Είδαμε καινούργια πρόσωπα, οι οποίοι ζουν εκεί στον ωκεανό κοντά και έχουν μια δικιά τους κοινότητα και ψαρεύουν και έχουν πάρα πολύ φαγητό και έχουν πάρα πολλά όπλα. Αυτό με τα όπλα είναι που μας ενδιαφέρει, θαρώ. Και αφού είδαμε ότι η Τάρα πήγε με το Heath να ψάξουν, ο Heath εντωμεταξύ να είναι αγανακτισμένος και να θέλει να γυρίσει πίσω και η Τάρα να του λέει όχι, να πάμε να ψάξουμε κι άλλο για να λέει αυτός, όχι, είναι η τελευταία μας μέρα. Τελικά βλέπουμε ότι στη γέφυρα που πήγανε, εκτός το ότι είδαμε τις σφαίρες που έγινε ένα πολύ κοντινό πλάνο, το οποίο μάλλον κάτι θέλει να μας δείξει για τα επόμενα επεισόδια, είδαμε και ζόμπι, τα οποία τελικά τους επιτέθηκαν και η Τάρα χωρίστηκε με το Heath. Εδώ θέλω να πω ότι ο Heath νόμιζα ότι την παράτησε την Τάρα και λέω «Α, το βλάκα». Τελικά τη βρίσκει την Τάρα η Cindy μαζί με τη Rachel, ας μην το σχολιάσω το κοριτσάκι, το οποίο μου θυμίζει πάρα πολύ τον Γκάρλ όταν ήταν σε μικρή ηλικία, τέλος πάντων. Βλέπουμε ότι τη βρίσκει η Cindy, η οποία, δεν ξέρω, έγινε ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Όχι, εντάξει, όχι ο αγαπημένος μου, αλλά νομίζω ότι αν τη δούμε στα επόμενα επεισόδια θα γίνει σίγουρα ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Την πάω πάρα πολύ τη Cindy, είναι πάρα πολύ αθώα, δίκαιη με τους άλλους, δεν θέλει να σκοτώνει, δεν θέλει να υπάρχουν όλα αυτά που θέλει η κοινότητά της να υπάρχουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εντωμεταξύ η αρχηγία σε αυτή την κοινότητα είναι της γιαγιάς της. Βλέπουμε τελικά την Τάρα να πηγαίνει, να ακολουθεί τη Cindy, να πηγαίνει σε αυτή την καινούργια κοινότητα τέλος πάντων. Και εκεί δεν κατάλαβα πώς την πήρανε χαμπάρι την Τάρα. Αν γνωρίζεις, αν κατάλαβες, γράψε μου από κάτω να μου πεις, γιατί πραγματικά μου έχει μείνει απορία στο πώς την κατάλαβαν και ξεκίνησαν να την πυροβολούν. Και πώς ξέφυγε από τόσες σφαίρες η Τάρα. Είναι, δεν ξέρω, μοναδικό. Αφού τελικά είδαμε ότι την πιάσανε εχμάλωτο, και ο αρχηγός ήταν η γιαγιά της Cindy που δεν θυμάμαι καν όνομα. Έχουμε δει πολλούς αρχηγούς να πιάνουν πολλούς αχμαλώτους σε αυτή τη σειρά. Κανένας δεν έχει ρωτήσει τον αχμάλωτο άμα θέλει να χρησιμοποιήσει το μπάνιο και κανένας δεν έχει καλέσει στο τραπέζι του να φάνε όλοι μαζί με τον αχμάλωτο ώστε να συζητήσουν το πρόβλημά τους. Κι όμως αυτή η αρχηγός το έκανε και ζήτησε από την Τάρα να μείνει μαζί τους ώστε να λυθεί το πρόβλημα και η Τάρα φυσικά αλλά δεν δέχτηκε γιατί λέει θέλει να γυρίσει στην κοπέλα της. Εδώ μας δείχνουν ότι η Τάρα φυσικά δεν γνωρίζει για το θάνατο της Denise. Και μετά από μια διαδικασία εξομολόγησης και της αρχηγού της καινούργιας κοινότητας εκεί στον ωκεανό, αλλά και της Τάρα, βλέπουμε ότι κάτι παίζει, γιατί όταν γύρισε η Τάρα και είπε ποιους σκοτώσανε, η αρχηγός μαζί με τη μία τη Βεατρίκη, πώς τη λέγεται δεν θυμάμαι, κοιτάχτηκαν πολύ περίεργα. Τέλος πάντων, μετά πολλά αποφάσισαν να την αφήσουν να φύγει, να πάει να βρει το Heath μαζί με δύο δικούς τους. Έλα όμως ότι εκεί της το φύλαγαν και θέλαν να τη σκοτώσουν και αποπειράθηκαν να τη σκοτώσουν, αλλά ευτυχώς μπήκε η Cindy μπροστά και την έσωσε για άλλη μια φορά. Το άλλο παράδοξο, το οποίο μου έκανε εντύπωση στην αρχή, αλλά εντάξει μας το εξηγήσαν μέσα στο επεισόδιο, ήταν το ότι ήταν μόνο γυναίκες. Βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο επεισόδιο σε κάποια στιγμή δείχνει και ένα αγοράκι και το εξηγούν ότι όλους τους άντρες ηλικίας από 10 και πάνω τους σκοτώσανε. Άρα τώρα που το λέω, μήπως αυτό το αγοράκι ήταν κάτω από 10 χρονών. It makes sense. Και τους σκοτώσανε ποιοι άλλοι από τους σωτήρες και τον Negan. Όσο πάει δηλαδή, βλέπουμε ότι οι σεναριογράφοι θέλουν να κάνουν το χαρακτήρα του Negan όλο και πιο σκληρό. Γιατί πόσο πιο σκληρό είναι από έναν άνθρωπο ο οποίος βάζει να σκοτώσουν παιδιά. Οπότε εκεί είδαμε ότι οι άνθρωποι αυτής της κοινότητας έχουν έρθει σε επαφή με τους σωτήρες, το σκάσανε οι γυναίκες και βρήκαν αυτή την περιοχή ώστε να κάνουν έναν καινούριο οικισμό. Οπότε λοιπόν, αφού επιτέθηκαν στην Τάρα και αφού την γλίτωσε πάλι η Cindy, βλέπουμε ότι η Cindy είναι ένας χαρακτήρας πολύ badass, δηλαδή πάει κόντρα σε αυτά που της λένε να κάνει και κάνει αυτό που θεωρεί εκείνη δίκαιο. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι δίκαιο. Βέβαια, για να αφήσει την Τάρα να φύγει, τη ζητάει να ορκιστεί ότι δεν θα πει σε κανέναν, μα σε κανέναν, ούτε ακόμα και στους δικούς τους ανθρώπους, ότι βρήκε την καινούργια αυτή κοινότητα. Και η Τάρα φυσικά ορκίζεται και τελικά φεύγει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Τάρα φεύγει από τη Cindy και ψάχνει να βρει τα ίχνη του Heath. Βρίσκει λοιπόν ένα κατάλημα για να περάσει το βράδυ της και την επόμενη πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, όπου εκεί της λένε τα κακά νέα. Και για την Denise, και για τον Glenn, και για τον Abraham, για όλους. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το επεισόδιο το κακό ήταν ότι δεν άφησαν λίγο χώρο να δούμε ότι η Τάρα θρηνούσε για τον Glenn και για την Denise. Και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή κατευθείαν είδαμε να της λένε τα κακά νέα, ούτε καν βασικά ακούσαμε να της τα λένε. Και μετά η επόμενη σκηνή ήταν με εκείνη και τη Ροζίτα, όπου η Ροζίτα τη ρωτούσε μανιωδώς άμα είδε κάτι, ώστε να πάνε να πάρουν όπλα, ώστε να προετοιμαστούν για να κάνουν πόλεμο. Και η πλάκα είναι ότι η Ροζίτα την ρωτούσε σαν να ήξερε ότι κάτι ήξερε η Τάρα, και τελικά είδαμε ότι η Τάρα δεν το είπε, όπως άλλωστε το είχε ορκιστεί. Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα επεισόδια θα δούμε την Τάρα να το λέει, αλλά όχι για αυτόν τον οικισμό, σίγουρα για να πάνε στη γέφυρα εκεί, να μαζέψουν το κέλυφος από τις σφαίρες που είδανε, γιατί τσάμπα έγινε το κοντίνο στις σφαίρες, ώστε να μαζέψουν αυτές τις σφαίρες και να φτιάξουν καινούργιες σφαίρες από την αρχή. Τώρα το αν θα συνεργαστούν οι δύο κοινότητες, μακάρι, πραγματικά μακάρι, γιατί θέλουμε να δούμε δράση. Ανυπομονώ να δω τα δύο επόμενα επεισόδια, τα οποία θα είναι και τα τελευταία για αυτή τη χρονιά, και μετά ξεκινάει το Φεβρουάριο του 2017. Μακάρι να δούμε στα επόμενα επεισόδια τη Cindy, το θέλω πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί μου άρεσε τόσο πολύ αυτός ο χαρακτήρας, αλλά θέλω να τη δω. Επίσης, διάβασα ότι στα κόμικ δεν υπάρχει ο χαρακτήρας Cindy και θέλω να δω αν θα επενδύσουν οι σεναριογράφοι ώστε να χτίσουν αυτό το χαρακτήρα ή δεν θα την ξαναδούμε ποτέ. Και εκεί που είχα την Τάρα, η οποία ήταν ένας από τους χαρακτήρες που όχι δεν συμπαθούσα, αλλά μου περνούσε τελείως αδιάφορη, έκανε έτσι ένα δυναμικό comeback από την 6η σεζόν και μπορώ να πω ότι την έχω συμπαθήσει πάρα πολύ. Anyway, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το επεισόδιο. Γράψε μου από κάτω να μου πεις τη γνώμη σου, θέλω να μάθω αν σου άρεσε και εσένα και τι πιστεύεις ότι θα γίνει στα δύο τελευταία επεισόδια αυτής της χρονιάς. Αυτά είχα να πω εγώ, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο αν σου άρεσε και μην ξεχάσεις να με ακολουθήσεις στα social media που σου έχω αφήσει φυσικά από κάτω στο κουτάκι της περιγραφής. Επίσης, άμα είσαι καινούριος, πάτα το κουμπάκι της εγγραφής και το καμπανάκι, και άμα ήδη το έχεις πατήσει, πάτα μόνο αυτό το καμπανάκι. Μέχρι την επόμενη φορά που είναι το vlog μας, φιλάκια πολλά! You're good to go, good to go. What are you gonna do here? Capoeiras. Capoeiras.